Λοιπόν, μένουμε στα θέματα αυτά. Καλησπέριζω για να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη. Καλησπέρα, κύριε πρέσβη. Καλησπέρα σας, κύριε Μελιγκόνη. Έχετε βαθιά πείρα του πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα, αλλά και του πώς η κάθε χώρα λειτουργεί με βάση το διπλωματικό DNA της, επιτρέψτε μου τον νεολογισμό. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, όταν βλέπουμε σήμερα τον εκπρόσωπο της καγκελαρίας ουσιαστικά να αδειάζει την ελληνική κυβέρνηση και να λέει ότι στη συνάντηση Μητσοτάκη-Σόλτς συμφωνήθηκε η ανταλλαγή των αρμάτων, δεν υπήρξε κάποια προοδευτική διαδικασία όπως έλεγε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εσείς όλο αυτό το πράγμα πώς το αποκωδικοποιείτε, κύριε πρέσβη? Δεν ξέρω πότε ακριβώς έγινε αυτή η συνεννόηση μεταξύ της ελληνικής και της γερμανικής πλευράς και επομένως δεν μπορώ να αξιολογήσω κατά πόσον είναι ακριβή αυτά που δηλώνει ο εκπρόσωπος του Γερμανικού Υπουργείου, της Γερμανικής Καγκελαρίας ή όχι. Εκείνο που έχει σημασία... Αυτό μπορούν οι πολιτικές δυνάμεις να ζητήσουν, να διευκρινιστεί, απευθύνοντας σχετικό αίτημα στην κυβέρνηση. Με μία συζήτηση στην Βουλή ή με μία συνάντηση με τους πολιτικούς αρχηγούς. Εκείνο που έχει σημασία είναι, εν πάση περιπτώσει, διότι αυτό δεν το αμφισβητεί καμία πλευρά, ότι θα δοθούν αυτά τα τεθωρακισμένα στην Ουκρανία. Έχει σημασία να πληροφορηθούμε πότε θα αντικατασταθούν αυτά. Ναι. Δηλαδή πρώτα θα γίνει η αντικατάσταση, η παραλαβή των καινούριων και μετά θα δώσουμε τα ήδη υπάρχοντα. Το ζήτημα είναι να μην δημιουργηθεί κενό στην άμυνά μας. Πολύ περισσότερο εφόσον, όπως έγινε γνωστό, αυτά τα άρματα που δίνουμε είναι δεσμευμένα για την άμυνα των νησιών. Στις δύσκολες εποχές που βιώνουμε δεν θα έπρεπε, και φαντάζομαι ότι αυτό το σκέπτονται και οι αρμόδιοι, να δημιουργηθεί ούτε για μισή ώρα κενό στην άμυνα του νησιωτικού μας χώρου. Κύριε Καραϊτίδη, ως συμβολισμός όμως, δηλαδή το γεγονός ότι η Ελλάδα στέλνει τεθωρακισμένα, κάτι ας πούμε που δεν κάνει η Γερμανία, κάνει την ανταλλαγή. Την ώρα που η Δύση, στη Δύση αναπτύσσονται δύο μέτωπα. Το μέτωπο της Αμερικής που λέει ότι πρέπει να γονατίσει ο Πούτιν και να πάει αυτή η ιστορία μέχρι τέλος. Και το μέτωπο της Ευρώπης, των ηγετών της Ευρώπης, του Ντράγκη, του Μακρόν, του Σόλτς, που λένε ότι πρέπει αύριο το πρωί να έχουμε ειρήνη και τα άλλα τα βλέπουμε στην πορεία. Το γεγονός ότι η Ελλάδα υπερθεματίζει στο άλλο μπλοκ. Τι σας λέει εσάς, πώς το ερμηνεύετε, είναι σωστό? Δεν θα μπορούσα να απαντήσω αν είναι σωστό ή αν είναι λανθασμένο, γιατί αυτό θα φανεί από την πορεία των εξελίξεων, ναι. Όταν πλέον θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα της αποτελεσματικότητας της κάθε γραμμής. Εκείνο που φαίνεται είναι ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει να ταυτίσει την πολιτική του στο θέμα της Ουκρανίας με εκείνη των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Τι θα προκύψει από την ταύτιση αυτή θα φανεί από την πορεία των γεγονότων. Υπάρχουν σχολές αντιμετώπισης ενός σοβαρού προβλήματος κάθε φορά που εμφανίζεται ένα σοβαρό πρόβλημα, ναι, όπως είναι αναμφισβήτητα αυτό της Ουκρανίας. Υπάρχει η σχολή που ακολουθείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και, την οποία φαίνεται ότι ακολουθούμε και εμείς, της συντριβής του αντιπάλου, εντός εισαγωγικών συντριβής, δηλαδή της πλήρους εξουδετερωσής του. Υπάρχει η σχολή της σταδιακής, της προβολής αντίδρασης, αλλά με μέρημνα τερματισμού και των εχθροπραξιών το συντομότερο δυνατόν. Και οι μεν και οι δε έχουν επιχειρήματα. Τώρα, αν μου ζητάτε να κρίνω ποια από τις δύο είναι η πιο κατάλληλη, ναι, θα σας έλεγα ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το κρίνω. Εκείνο όμως που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι θα πρέπει στη σύραξη αυτή που ήδη κρατάει 100 μέρες, που έχει προκαλέσει μια τρομακτική αναστάτωση σε όλο τον πλανήτη και που θα έχει πολύ σημαντικές συνέπειες
όχι μόνο γεωπολιτικές, αλλά και στον τομέα των επιστημιστικό, καλό είναι να καταβάλλεται προσπάθεια και για τον ταχύτερο τερματισμό των εχθροπραξιών. Mm-hmm. Διότι όσο παρατείνεται η σύγκρουση, τόσο πιο δύσκολος θα γίνει ο έλεγχος της και τόσο πιο πολύ θα είναι η κίνδυνη να επιδεινωθεί, ναι, με τη χρήση και πυρηνικών όπλων. Πολύ περισσότερο αφού έγινε μηνύα χρήσης τέτοιων όπλων και από την πλευρά της Ρωσίας 3-4 φορές, ναι, αλλά θα σας έλεγα και από την πλευρά του ΝΑΤΟ, όταν ο πολυπράγμων Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ στην τελευταία αναφορά περί πυρηνικών όπλων της Ρωσίας έσπευσε να πει με έναν ενθουσιασμό που μου έκανε εντύπωση, και το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο και έχει, ναι, τα μέσα και τους τρόπους να ανταποκριθεί. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η Ρωσία έχει πυρηνικό οπλοστάσιο μεγαλύτερο από το άθροισμα του πυρηνικού οπλοστασίου όλων των χωρών του ΝΑΤΟ, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, υπάρχει ένας κίνδυνος πολύ σοβαρός. Mm-hmm. Εάν τα πράγματα αφαιθούν να εξελίσσονται χωρίς παρεμβάσεις που θα συγκρατούσαν κάπως την κατάσταση, να φτάσουμε χωρίς να το καταλάβουμε σχεδόν. Σε κάποιο ατύχημα, ας πούμε, να αυτονομηθούν τα γεγονότα. Θα σας έλεγα, πρώτον υπάρχει ο κίνδυνος του ατυχήματος οπωσδήποτε. Mm-hmm. Δεύτερον, υπάρχει ο κίνδυνος να επικρατήσουν απόψεις ή εισηγήσεις θερμοκεφάλων, φιλοπολέμων, συμβούλων για την χρησιμοποίηση τέτοιου οπλισμού. Πράγμα που θα ήταν καταστροφικό για την ανθρωπότητα. Βέβαια, ούτε να το σκεφτόμαστε. Κύριε Καραϊτίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση και τον χρόνο. Να είστε καλά. Να μου επιτρέψετε να προσθέσω, ναι, ότι παράλληλα με αυτή τη γραμμή της ενίσχυσης, τέλος πάντων, της Ουκρανίας, ναι, με κάθε τρόπο που έχει, σε ένα βαθμό, τέλος πάντων, έχει, στηρίζεται στο επιχείρημα ότι έχει δεχθεί μια επίθεση και πρέπει όσες χώρες την υποστηρίζουν να την βοηθήσουν, mm-hmm, καλόν είναι να αναπτύσσεται και η γραμμή που φαίνεται να τηρείται από ευρωπαϊκής πλευράς, κυρίως από τον πρόεδρο Μακρόν και σε δευτερεύοντα βαθμό από τον γερμανό καγκελάριο, για την εξασφάλιση προϋποθέσεων τερματισμού των εχθροπραξιών. Μόνο όταν τερματιστούν οι εχθροπραξίες, mm-hmm, θα δημιουργηθούν προϋποθέσεις που θα μπορέσουν να διευκολύνουν την επαφή και τη συνεννόηση για την ειρήνευση της περιοχής. Μάλιστα. Κύριε Καραϊτίδη, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Και σε εσάς.